και ο κύριος Βανταράκης είναι κοντά μας. Είναι γνώστης του αντικειμένου, άρα εξορισμού ο καθήλυν αρμόδιος για να μας διαφωτίσει περαιτέρω επί του θέματος. Ασχολείστε, κύριε Βανταράκη, με το ζήτημα από το 2008. Καλησπέρα σας, καταρχάς. Καλησπέρα σας και εσάς και στους τηλεθέατες. Λοιπόν, να μου επιτρέψετε όμως να ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις οι οποίες μας πρόλαβαν. Lockdown επί lockdown, έξυπνα, μη έξυπνα μέτρα, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το θέσω. Θα πάρουμε το αμάξι ή θα πάμε με τα πόδια λίγο παρακάτω. Απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10, από τις 7 και πάει λέγοντας. Θέλω να μου πείτε πραγματικά τι καταλαβαίνετε από όλα αυτά. Κάνοντας 25 χρόνια σχεδόν δημόσια υγεία και επιδημιολογία, θα έλεγα ότι καταλαβαίνω... Μάλλον δεν είναι ακριβώς όπως το είπατε. Είναι lockdown επί lockdown επί lockdown. Είναι στην τρίτη, δεν είναι η δεύτερη φορά που κάνουμε lockdown. Οπότε θα έλεγα ότι υπάρχει μια απόγνωση αυτή τη στιγμή. Απόγνωση, δεν υπάρχει ψυχραιμία λόγω της αρκετά έντονης κατάστασης όσον αφορά στα νοσοκομεία. Η μη ψυχραιμία οδηγεί σε μέτρα τα οποία αυτοαναιρούνται από μόνα τους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή το να πάρεις το αυτοκίνητο με το 6, να μην πάρεις τα πόδια σου, να πας με τα πόδια κτλ. Δεν είναι μέτρα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε σε επίπεδο πρόληψης. Mm-hmm. Εγώ θα, αυτό που βλέπω τις τελευταίες μέρες, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είναι θετικό. Δηλαδή, η σημαντική αύξηση στα τεστ που γίνονται. Δηλαδή, αν δείτε το αριθμό των θετικών δειγμάτων που βλέπετε αυτή τη στιγμή, είναι με πολύ αυξημένο αριθμό τεστ. Και αυτό είναι σημαντικό όχι για να δούμε τη θετικότητα των δειγμάτων, όσο το να δούμε τη διασπορά. Δηλαδή, τα τεστ αυτά, αν γίνονται 60.000 τεστ, γίνανε χτες, πάνω σκάρι. Αν τα αποτυπώσουμε επιδημιολογικά, θα δούμε και μια εικόνα στην διασπορά, στην κοινότητα. Mm-hmm. Δεν έχουν αποτυπωθεί. Βγάζουμε ένα αριθμό θετικότητας και είναι αυξημένος, ναι, αλλά δεν βλέπουμε τη διασπορά στην κοινότητα επιδημιολογικά, έτσι ώστε να μπορούμε να προβλέψουμε και τις επόμενο καιρό τι γίνεται. Είναι μεγάλη διασπορά, είναι μαζεμένα κρούσματα. Αναφέρατε πριν που σας άκουγα για την Αχαΐα, παραδείγματος χάρη. Έχουμε 178 κρούσματα θετικά σήμερα. Αλλά αν μπείτε και κοιτάξετε με λεπτομέρεια, θα δείτε ότι έχουμε σε κλειστές δομές. Πολύ μεγάλο αριθμό. Άρα λοιπόν δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θέλουν πολύ λεπτομερή προσέγγιση και. Οπωσδήποτε καταλαβαίνετε θέλει χρόνο αυτό το πράγμα, έτσι, για να αποτυπώσουμε τι γίνεται με τα θετικά κρούσματα. Έτσι, και σε κάθε περίπτωση έχει παρέλθει ένα χρονικό διάστημα 12 μηνών, κύριε Φανταράκη, και επί ένα χρόνο δεν ακούμε κουβέντα επί της ουσίας ούτε για επισταμένα τεστ, ούτε για επιδημιολογικές μελέτες. Την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας την έχουμε αφήσει στην άκρη. Επίσης, δεν συζητάμε τι γίνεται σε λεωφορεία, σε μέσα μαζικής μεταφοράς γενικότερα, σε εργοστάσια, σούπερ μάρκετ, έξω από τις τράπεζες. Να, αυτό που θέλω να συμφωνώ μαζί σας και το έχω πει, ξέρετε, πάρα πολλές φορές, εδώ και μήνες, όταν κυνηγάμε την επιδημία από πίσω, δηλαδή προσπαθούμε να ακολουθήσουμε από τις νοσηλίες και προσπαθούμε να πάρουμε μέτρα, είναι η χειρότερη στρατηγική. Παραδείγματος χάρη, αναφέρεστε στα σούπερ μάρκετ. Ήταν ξεκάθαρα αποτυχημένο το μέτρο με 6 ώρα. Το 6 ώρα μέτρο, ότι θα μαζεύει το κόσμο σε 6 ώρες, στις υπερκόκκινες περιοχές κτλ. Είναι φανερό ότι είναι αποτυχημένο το μέτρο. Διότι συγχρονίζεται ο κόσμος σε μικρότερο χρόνο στις ίδιες κλειστούς χώρους όπως είναι τα σούπερ μάρκετ, όμως χάρη. Και έχουμε αυξημένο αριθμό, ας πούμε στην Πάτρα, έχουμε στην Αχαΐα, έχουμε αυξημένο αριθμό θετικών από σούπερ μάρκετ. Θέλω να πω λοιπόν αυτές οι αποτυχίες δυστυχώς δείχνουν και για ποιο λόγο, ενώ μετά από ένα μήνα είμαστε στο lockdown, αυξάνεται η θετικότητα. Ποσοστό θετικότητας. Αυτές οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν, πρέπει να αναλυφθούν από κάποιους, έτσι ώστε να ξεκαθαρίσουμε το πλάνο, να μην ρίχνουμε την ευθύνη στον κόσμο μόνο, γιατί ο κόσμος κινείται όπως κινείται μετά από έναν χρόνο, με βάση τα μέτρα που το προτείνεις. Δεν κινείται αυτόβουλα. Έτσι. Και θέλω τώρα να σας πάω λίγο στο κομμάτι των μεταλλάξεων, να σας ρωτήσω, ναι, πραγματικά τι ρόλο παίζουν επί του πρακτέου. Διότι μας λένε, για παράδειγμα, ότι τα εμβόλια τις καλύπτουν, σωστά. Από την άλλη, ωστόσο, ακούσαμε ότι ευθύνονται και για τη διασπορά στην παρούσα φάση. Ακούσαμε επίσης την κυρία Παπαευαγγέλου προημερών να μας λέει ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος από την ενδοοικογενειακή διασπορά, αλλά μας κλείνουν στα σπίτια μας. Εγώ είμαι της άποψης εδώ και πολλούς μήνες και λέω ότι, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι τεκμηριωμένη η μετάδοση σε ανοιχτούς χώρους. Δεν υπάρχουν βιβλιογραφίες οι οποίες να είναι πραγματική τεκμηρίωση. Αυτό που με φοβίζει εμένα περισσότερο και το λέω από την πρώτη μέρα είναι ο συγχρονισμός σε κλειστούς χώρους. Mm. Άρα θα έπρεπε με νύχια και με δόντια να τον αποφεύγουμε αυτό το συγχρονισμό. Αυτό, για παράδειγμα, ακόμα και οι χώροι εστίασης θα μπορούσαν να είναι ανοιχτοί. Αλλά να είναι ανοιχτοί τι, έξω. Δόξα τω Θεώ, ζούμε σε μια χώρα η οποία έχει πάρα πολύ καλό καιρό. Φέτος πραγματικά είναι καλός καιρός, οπότε δηλαδή το κλίμα μας έχει βοηθήσει. Εμείς αντί να
εκμεταλλευτούμε αυτό το γεγονός, ο κόσμος να κυκλοφορεί σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα έξω, εμείς πάμε και τον κλείνουμε μέσα. Αναγκάζουμε τον κόσμο να μπει μέσα. Υπάρχει κάτι που δεν το θέλουμε, γιατί εκεί γίνεται η μεγαλύτερη μετάδοση πρώτον, και δεύτερον, δεν ελέγχεται κιόλας ο κόσμος μέσα. Δηλαδή, σκεφτείτε πώς να ελέγξεις μαζόξεις σε σπίτια ανθρώπων κτλ. Του λες ουσιαστικά, κάνει αυτό. Αυτό είναι λάθος στρατηγική. Πώς θα το κάνουμε, δηλαδή, και αποδεικνύεται περίτρανα, ειδικά τώρα που ανοίγει και ο καιρός. Κατά τη γνώμη μου, θα ήμουν πολύ αυστηρός, βέβαια, να είμαι ειλικρινής. Αυτή τη χρονική στιγμή, που έχουμε πολύ μεγάλη πίεση στα νοσοκομεία, αναγκάζονται να κάνουν ένα αυστηρότερο lockdown, γιατί δεν υπάρχει κάτι άλλο να κάνουν. Έπρεπε όμως εδώ και μήνες, εδώ και τουλάχιστον από τα Χριστούγεννα και μετά, να έχουν ακολουθήσει διαφορετική στρατηγική. Έτσι, γιατί αν είναι να φτάσουμε στο σημείο, το βαρόμετρο να είναι τα νοσοκομεία και οι ασθενείς που καταλήγουν σε αυτά, νομίζω ότι έχει χαθεί το παιχνίδι. Το θέμα είναι πώς θα περιορίσεις, αν όχι να εξαλείψεις, το ιδανικό σενάριο, το κομμάτι, την παράμετρο της μεταδοτικότητας. Σε κάθε περίπτωση, έχετε την αίσθηση ότι όλη η προσέγγιση της κατάστασης εδώ και ένα χρόνο είναι πολυεπιστημονική? Έχω πει πολλές φορές ότι η σύνθεση της Επιτροπής είναι λανθασμένη. Και το λέω και ευθαρσώς και ξεκάθαρα, διότι πολύ απλά μιλάμε για μια επιτροπή η οποία έχει πάρα πολλούς λοιμοξιολόγους, δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Ένας ιός είναι ο οποίος έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 2-3 λοιμοξιολόγοι θα έχει νόημα. Θα έπρεπε να είναι διεπιστημονική η σύνθεση, γιατί τα μέτρα που παίρνουμε είναι διεπιστημονικά. Είναι μέτρα τα οποία αφορούν κοινωνικές ομάδες, ψυχοσύνθεση ανθρώπων, αφορούν οικονομικά χαρακτηριστικά, κοινωνιολογικά χαρακτηριστικά. Άρα, κατά τη γνώμη μου, πέρα από ανθρώπους οι οποίοι θα είναι εργαστηριακοί, που θα είναι οι γιατροί, σαφέστατα, αλλά έπρεπε να υπάρχει και σύνθεση και από άλλες ειδικότητες για να βοηθήσουν στη λήψη των καταλληλότερων και πιο, αν θέλετε, μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Βλέπουμε μία εφαρμογή των μέτρων. Τα μέτρα λοιπόν είναι ακατάλληλα έτσι όπως έχουν υπαρθεί, γιατί δεν μπορείς να παίρνεις μέτρα σε μια πανδημία από ανθρώπους που δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν. Είναι ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο αυτοαναιρείσαι. Και όταν αυτοαναιρείσαι στη δημόσια υγεία, ξέρετε, αν χάσει την εμπιστοσύνη του ο κόσμος, μετά είναι δεκαπλάσιο το πρόβλημα. Και αυτό είναι αυτό που βλέπουμε τώρα. Ο κόσμος έχει χάσει την εμπιστοσύνη του. Δεν πιστεύει ότι με τα μέτρα μπορεί να ξεφύγει. Άρα λοιπόν δεν τηρεί. Παίρνει την κατάσταση στα χέρια του. Και είναι πράγμα το οποίο είναι πραγματικά κάτι που δεν ευχόμαστε. Προσπαθούμε να μην έχουμε στη δημόσια υγεία όταν κάνουμε μέτρα στη δημόσια υγεία. Άρα λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ξεκάθαροι και να κατέβουμε επίπεδο διερεύνησης, να πάμε σε περιφερειακό επίπεδο, το έχω πει από την πρώτη μέρα, και όχι να μένουμε κεντρικά στο κεντρικό κράτος. Δεν μπορεί να γίνει ο έλεγχος μιας πανδημίας από το γραφείο, από το νοσοκομείο, γίνεται στην κοινότητα, με μέτρα ακριβώς στον δρόμο, στην κοινότητα. Άρα έστω και τώρα μπορεί να γίνει κάτι, κύριε Βανταράκη, κατά τη δική σας εκτίμηση? Κοιτάξτε, θα μπορούσε? Δεν τελειώνουμε. Στις 16 Μαρτίου δεν τελειώνουμε. Είναι σίγουρο ότι τελειώνουμε. Δεν μπορεί να μηδενιστούν η διασπορά στην κοινότητα. Μπορεί να πέσει η πίεση στα νοσοκομεία. Μπορεί να θεωρήσουμε ότι πέφτει η πίεση στα νοσοκομεία. Αλλά δεν τελειώνουμε. Ο ιός θα τελειώσει. Θα χρειαστούμε αρκετό καιρό ακόμα. Γιατί όσο και να μειώνεται ο αριθμός, παραμένουν μικρές πηγές, αν θέλετε, σε διάφορα σημεία της κοινότητας. Θα πρέπει να έχουμε πολύ στενή παρακολούθηση στην κοινότητα, κατά τη γνώμη μου, κυρίως με τεστ και με ιχνηλάτηση. Σαφώς σε επίπεδο περιφερειακό και σαφώς όσο ανοίγουμε πράγματα, τόσο να έχουμε αυστηρότατα τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων. Δηλαδή, θέλουμε να ανοίξουμε τα εστιατόρια στα οποία, εγώ δεν, παραδείγματος χάρη την εστίαση ή κάποιους αντίστοιχους χώρους, θα έχουμε τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων για να μην ξαναγυρίσουμε σε αυτό. Δηλαδή, αυτό λέγεται πρόληψη. Όπως και θα προσπαθήσουμε, κάτι που από τον πρώτο καιρό το έχουμε πει, να στηρίξουμε τον κόσμο στο σπίτι του. Δηλαδή, ακόμα με καλύτερες οδηγίες. Να σας πω ένα παράδειγμα. Παίρνετε τον νεοδιέντια και ρωτάτε, έχω αυτά τα συμπτώματα. Ξέρετε, θα σας απαντήσουν. Δεν θα σας πούνε επί τούτου τι να κάνεις. Ουσιαστικά θα σε καθοδηγήσουν να πας στο νοσοκομείο. Αυτό πρέπει να μην γίνεται. Πρέπει να έχουμε στήριξη στον άνθρωπο στο σπίτι του. Να αποφύγουμε να πάει στα νοσοκομεία. Άρα λοιπόν, ή να πάει όταν θα το χρειαστεί. Τέτοια πράγματα έχουν γίνει εδώ και καιρό. Και αυτά θέλουν και χρόνο και χρήμα. Έπρεπε λοιπόν να έχει δοθεί χρήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Έτσι, λοιπόν, πάμε τώρα να επιστρέψουμε στο θέμα το οποίο παρακολουθήσαμε πριν σας καλησπερίσουμε, που θέτει στο επίκεντρο τους δείκτες των λιμάτων, επειδή ακούμε πολλά. Ήσασταν ξεκάθαρος σε ό,τι αφορά την τοποθέτησή σας. Ο ΕΟΔΗ, ωστόσο, εμφανίζει ως εργαλείο διαμόρφωσης αποφάσεων τα λίμματα, τη στιγμή που οι δείκτες δείχνουν τάση, όπως είπατε, και όχι βεβαιότητα. Όχι, δεν μπορεί να είναι τα λίμματα. Τα λίμματα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Ειδικά στη φάση που βρισκόμαστε, είναι ένα συνοδευτικό εργαλείο. Και έτσι το αντιμετωπίζουμε. Είμαστε στην ομάδα, λοιπόν, και το λέω ξεκάθαρα και το έχουμε πει, ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα καθορίσει πολιτικές. Σαφέστατα, είναι ένα εργαλείο.
Για επιμέρους μέτρα όμως, καταλαβαίνω, ναι, όχι οριζόντια σε κάθε περίπτωση. Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Πρώτον. Δεύτερον, θέλουμε διερεύνηση στα αποτελέσματα. Δηλαδή, τι εννοώ. Θέλουμε μερικούς λίγο χρόνο για να μπορούμε να δούμε αυτά τα αποτελέσματα. Πού οφείλεται, παραδείγματος χάρη, μια αύξηση, μια μείωση ουσιαστικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό κρουσμάτων στην Αττική και όμως είδατε η αύξηση ήταν πολύ μικρή. Mm-hmm. Άρα, λοιπόν, θέλω να πω, μήπως λοιπόν έχει να κάνει με επεξεργασία των αποτελεσμάτων μας. Θέλουμε χρόνο. Προσπαθούμε να. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε, δεν πρέπει να μεγεθύνονται τα αποτελέσματα αυτά. Δηλαδή, ακόμα και το δικό σας το νούμερο στην Κρήτη, το οποίο είναι, φαίνεται υψηλό, είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να διερευνηθούν. Επιμένω και μεθοδολογικά. Δηλαδή, και η μεθοδολογία που ακολουθείτε θα πρέπει να διερευνηθεί. Άρα, ξέρετε, έτσι όπως επικοινωνείτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, ναι, ναι, έτσι όπως επικοινωνείτε το πράγμα προς τα έξω, ακούει ο κόσμος έναν αριθμό, μια αύξηση 200%, 300% και δημιουργείται κλίμα. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Να μου επιτρέψετε να πω ότι διαφωνώ σε αυτό και εγώ στην Αχαΐα είμαι πάρα πολύ προσεκτικός σε αυτό που βγάζουμε και μάλιστα πρέπει να είμαι 100% σίγουρος για να μιλήσω για αύξηση και επαναλαμβάνω, μιλάμε για θράψματα ιού, genome copies όπως τα λέμε, mm-hmm, ανά λίτρο δειγμάτων και όχι τόσο πολύ ανά αριθμό ατόμων ή ανά κρούσματα, να το πω έτσι. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το λέω για άλλη μια φορά, ασχολούμαι με ιούς στα λίμματα από το 2008, δεν είμαι τώρα. Θέλω να πω ότι δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα της κοινότητας, σώνει και καλά το ΛΥΠ. Βέβαια, επαναλαμβάνω, για να μην ακυρώνουμε και τη δουλειά που γίνεται από τον ΕΟΔΗ, γιατί πραγματικά είναι μια καλή προσπάθεια που έχει ξεκινήσει με τον Εθνικό Δίκτυο, γιατί είναι, mm-hmm, η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο και γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Πρέπει να χρησιμοποιούνται σωστά τα αποτελέσματα. Να μην παρασυρώμαστε, να μην προσπαθήσουμε να πατήσουμε πολιτικές πάνω σε αυτά τα αποτελέσματα. Το τονίζω αυτό. Αν θέλουμε να κλείσουμε μια περιοχή, να ανοίξουμε μια περιοχή, τα λίμματα δεν είναι ο τρόπος να το κάνεις. Τα λίμματα είναι ένα εργαλείο που θα σε βοηθήσει να στηρίξει κάποιες αποφάσεις που θα πάρεις, mm-hmm, αλλά δεν είναι η μοναδική σου απόφαση. Υπάρχουν ένα σωρό νούμερα τα οποία πρέπει καλύτερα να τα αξιολογήσεις.